του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έρχεται τώρα εδώ κοντά μας. Coach, μία ήττα δύσκολη για την ομάδα σας. Σε ένα παιχνίδι που είχατε το πάνω χέρι σε όλο το παιχνίδι, ήσασταν καλύτεροι, αλλά στο τέλος η ΑΕΚ έβαλε κάποια μεγάλα σούτ, πήρε την νίκη. Τι πήγε λάθος στο τέλος και η ομάδα σας δεν κράτησε αυτό το προβάδισμα που είχε σε όλο το παιχνίδι? Σαν να είναι copy-paste παιχνίδι. Τρία παιχνίδια κάνουμε έτσι. Ή έλλειψη συγκέντρωσης, ή φόβος, ή ξέρω εγώ. Πρέπει να το βρούμε τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί δεν γίνεται. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια στο τέλος. Όπως είπατε, είμαστε καλύτεροι στην όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά η διαφορά ήταν στους Κύπριους παίκτες. Έτσι πιστεύω ότι παίκτηκε το. Και βέβαια, οπωσδήποτε, χωρίς να φανεί, εμένα δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Εμείς από το 18ο λεπτό παίξαμε χωρίς το καλύτερο μας σκόρερ, το Κόνιεβιτς, ο οποίος χτύπησε στο χέρι και δεν μπορούσε να παίξει και αυτό μας κόστησε, αλλά παρόλα αυτά μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι στο τέλος, αλλά χάσαμε αποτελεστικά μας λάθη. Δεχτήκατε δύο ήττες στην έδρα σας στην παράταση από Ανόρθωση και Κεραυνό. Πήγατε στο Παραλίμνιο που πήρατε δύσκολη νίκη. Σήμερα πήρατε την φεύγετε με ήττα στην έδρα σας. Τρεις ήττες και τα τρία στο Λευκόθεο. Με τη regular season σιγά σιγά να τελειώνει, πώς νιώθετε για την εικόνα σήμερα της ομάδας σας εν ώψη της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος? Πώς νιώθω? Σίγουρα όταν χάνεις δεν νιώθεις καλά. Στα χέρια μας είναι. Να συγκεντρωθούμε, να παίξουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί το πρωτάθλημα δεν τελειώνει. Το πρωτάθλημα τελειώνει στα play-off στο Μάιο μήνα. Εντάξει, τρεις ήττες στο γήπεδο μας δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα. Και με τον τρόπο που χάσαμε, γιατί όπως είπα, σαν να είναι copy-paste. Μόνο που αυτές δύο ήταν στην παράταση, αλλά είναι στα χέρια μας. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.